Σήμερα υπήρχε ως τακτικό θέμα συζήτηση στα εργασιακά προβλήματα του Δήμου, αλλά και το θέμα των εργατικών ατυχημάτων. Και έγινε τακτικό θέμα μετά από μεγάλη πίεση που ασκήσαμε το προηγούμενο διάστημα ως εργαζόμενοι και με κινητοποίηση και πανεβάσει σε προηγούμενα δημοτικά συμβούλια. Αλλά στην ουσία η διοίκηση μέσω της υποβάθμισε τη συζήτηση και προσπάθησε να αποποιηθεί για άλλη μια φορά στις ευθύνες που έχει και για το χάλι συγκεκριμένα της υπηρεσίας καθαριότητας, αλλά και για τα εργατικά ατυχήματα που είναι επαναλαμβανόμενα, ειδικά πάλι στην υπηρεσία καθαριότητας. Δεν είχαν να προτείνουν τίποτα ουσιαστικά. Αυτό που υποσχέθηκαν είναι ότι άμα ξαναεκλεγούν θα διορθώσουν τα πράγματα με κάποιες κινήσεις που στο μέλλον θα κάνουν, όπως ότι θα κάνουν καλύτερη τη διαδικασία της συντήρησης των οχημάτων, ότι θα προχωρήσουν σε εκπαίδευση των εργαζομένων, χωρίς όμως κάτι να λένε ότι θα γίνει άμεσα. Εμείς ήρθαμε εδώ πέρα με συγκεκριμένες προτάσεις, όπως για το θέμα ας πούμε, των ελλείψεων προσωπικού, πέρα από τις προσλήψεις που πρέπει να γίνουν, αυτό που ζητήσαμε άμεσα είναι να μπουν στην ειδικότητα που δουλεύουν όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε άλλες υπηρεσίες, να εξαιρεθούν βέβαια οι συνάδελφοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Να συντηρηθεί και να επισκευαστεί άμεσα ο στόλος των οχημάτων, και αυτό έχει να κάνει όχι μόνο με την αποκομιδή των απορριμμάτων, τη σωστή που πρέπει να γίνεται και όλο αυτό το διάστημα δεν γίνεται, αλλά και με την ασφάλεια των εργαζομένων, γιατί πάρα πολλά οχήματα από αυτά τα λίγα που κυκλοφορούν είναι επικίνδυνα για τους εργαζόμενους αλλά και για όσους κυκλοφορούν στην πόλη. Και βέβαια ζητήσαμε για άλλη μια φορά να μας απαντήσουν πότε επιτέλους θα μας αποδώσουν όλα τα μέσα ατομικής προστασίας. Δεν έχουν αποδοθεί ακόμα, γιατί δύο χρόνια τουλάχιστον θα έχουν αυτό. Έχουν αποδοθεί ελάχιστα και μάλιστα θέλουν να τους χειροκροτήσουμε που μετά από 4 χρόνια θητεία, στο τέλος της θητείας τους έχουν σκοπό να μας αποδώσουν. Αλλά πάλι ξεκάθαρη απάντηση για το πότε θα μας αποδοθούν δεν πήραμε. Ακούστηκε και κάτι παράδειγμα σήμερα. Έγινε σύγκριση ότι επί Μπουτάρη υπήρξαν 2 νεκροί στο Δήμο και επί Ζέρβα κανείς. Ναι, αυτό εισηγητικά υπόθηκε, αφήθηκε να εννοηθεί εισηγητικά από την διοίκηση, αλλά ακριβώς έτσι ότι επί Μπουτάρη είχαμε 2 νεκρούς ενώ επί διοίκηση Ζέρβα όχι, μας το είπε ο ίδιος ο Δήμαρχος στη συνάντηση που κάναμε την περασμένη Πέμπτη μαζί του. Κύριε Μαρατζίδη, επειδή δεν σας δόθηκε ο λόγος να δευτερολογήσετε και επειδή δεν είχατε ακούσει την εισήγηση όταν τοποθετηθήκατε, τι είναι αυτό που απαντάτε στα όσα ακούστηκαν εκεί, ότι έχουν ξεκινήσει, έχουν δοθεί κάποια map, ακόμη και στο γεγονός ότι οι γυναίκες στην καθαριότητα δεν φορούν το ακράνι γιατί θέλουν να προσέχουν τα μαλλιά τους. Εμείς θεωρούμε καταρχήν ότι είναι απαξιωτικές αυτές οι αναφορές που γίνανε, ειδικά για τις γυναίκες, για τις συναδέλφισες. Και να πούμε ότι μας έχουν αποδώσει κάποια κράνη, όχι σε όλους τους εργαζόμενους, κάποια ζευγάρια, κάποια απαράδεκτα τα οποία δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, είναι για να πλένεις πιάτα στο σπίτι και όχι για να μαζεύεις απορρίμματα. Και μας έχουν δώσει και κάποια ποτάκια ασφαλείας. Αυτά τα μέσα ατομικής προστασίας έχουμε πάρει αυτό το διάστημα. Και όπως είπα προηγουμένως, ειδικά τα κράνη είναι δύσχρηστα, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ας πούμε, πέφτουν συνέχεια στα μάτια, δεν μπορείς να δεις. Με συνέπεια να δημιουργείται ακόμα μεγαλύτερος κίνδυνος. Θα συνεχίσετε, τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Εμείς ως τουλάχιστον ως Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία, η παράταξη που εκπροσωπώ στο Διοικητικό Συμβούλιο, η πρότασή μας θα είναι για συνέχιση των κινητοποιήσεων με κάθε μορφή.